Έρθω πάλι το καλοκαίρι ως πρωθυπουργός της χώρας. Ισχυρή εντολή διακυβέρνησης ζητά από τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την αυτοδύναμη κυβέρνηση του κομματός του με την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέου πλούτου που θα αποτελέσει, όπως λέει, στήριγμα για τους αδύναμους. Αποδείξαμε, φίλες και φίλοι, ότι τελικά μόνο εμείς είμαστε η μεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία μπορεί να εξασφαλίζει και την ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εμείς, αν πετύχαμε κάτι με την πολιτική μας, είναι το πλούτο τον οποίο δημιουργούμε. Να τον μοιράζουμε δίκαια, με πρώτο μέλημα όμως να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη. Το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει. Από την Κρήτη, ο Άλεξης Τσίπρας υποστήριξε πως οι πολίτες πεθαίνουν περιμένοντας ασθενοφόρα, γιατί επί 4 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε, όπως είπε, να μην προσλάβει διασώστες. Πόσο κόστιζε να προσληφθούν 600-700 διασώστες στο ΕΚΑΒ αυτά τα 4 χρόνια? Τι αξία και τι κόστος έχει στα αλήθεια η ανθρώπινη ζωή? Η αξιοπρέπεια, η δυνατότητα να μην χάνονται οι άνθρωποι σαν το σκυλί πάνω σε ένα αγροτικό, στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης από την Κρήτη, ζήτησε ισχυρή εντολή για να ασκήσει ισχυρή αντιπολίτευση. Ο κίνδυνος πλέον δεν είναι η αστάθεια, αλλά η παντοδυναμία της νέας δημοκρατίας, και ζητώ ισχυρή εντολή για να είμαστε ισχυρή αντιπολίτευση. Τα πανάκριβα εισιτήρια στις μεταφορές, η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα, στην εστίαση, έχουν γίνει απαγορευτικά εμπόδια για το λαό μας. Την ίδια ώρα, Ανδρουλάκης και Τσίπρας περιοδεύουν στην Κρήτη και δίνουν τον αγώνα πόρτα-πόρτα, καθώς τα ποσοστά τους ήταν πολύ κοντά σε περιφέρειες όπως το Ρέθυμνο, όπου το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 216 ψήφους παραπάνω. Παράλληλα, οι δύο αρχηγοί ανταλλάσσουν βέλη. Κινάλ, τι έκανε, μονομέτωπο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν εγώ ήμουν Μητσοτάκης, λοιπόν, και δεν είχα τον Ανδρουλάκη, θα έπρεπε να τον εφεύρω για να με βοηθάει και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές τις εκλογές. Ο χρυσός χορηγός ήταν ο λαϊκισμός και η καταστροφική διακυβέρνηση του 15-19, κύριε Τσίπρα. Και επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας.